πούμε και κάτι για να κλείσουμε. Πολιτικό. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε και το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων 8-9 μηνών, το θέμα είναι ότι θα το πάτε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, Κουτσουμπάς. Αυτή είναι η επιλογή του κόσμου. Θα το πάμε, θα κυβερνηθεί ο τόπος ή δεν θα κυβερνηθεί. Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία και γι' αυτό υποστηρίζουμε και την ενισχυμένη αναλογική για να κυβερνηθεί ο τόπος. Εγώ προσωπικά θα προσέθετα ότι αν δεν προχωρήσει η αυτοδυναμία ως λύση ανάγκης, εγώ θα ήθελα και μια κυβέρνηση συνασπισμού με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ το αποκλεί. Το θέλω εγώ, με το Βελόπουλο. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα ήθελα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν μέσα στην παλέτα των. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν δεν είναι αυτό, από την άλλη πλευρά τι υπάρχει. Υπάρχει ακυβερνησία. Διότι ή θεωρητικά θα συμβεί αυτό που περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, το απέκλεισε χτες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Μόνο Τσίπρας και Βαρουφάκης παραμένουν για να επαναλάβουν το πείραμα του 2015 και δεν τους στάνουν οι ψήφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να βγει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσουμε να περάσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, διότι δεν είναι η ώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.